Ολυμπιακή συμμετοχή. Πώς το περιμένεις αυτή τη διοργάνωση, αυτή την εμπειρία? Ανυπομονώ σίγουρα. Είναι κάτι πρωτότυπο, δηλαδή κάτι που δεν το έχουμε ζήσει. Σε όσες μεγάλες διοργανώσεις και αν έχουμε πάει, αυτό είναι κάτι το απίστευτο. Περιμένουμε πώς και πώς. Τι λαχταράς περισσότερο να δεις εκεί, εγκαταστάσεις στο Ολυμπιακό χωριό, η διοργάνωση, η κούρσα σας? Τα πάντα, εντάξει. Ακούω για το Ολυμπιακό χωριό και τις εγκαταστάσεις γενικά τα καλύτερα. Θέλω να τα δω αυτά. Θέλω να δω τη διαφορά μεταξύ των άλλων μεγάλων διοργανώσεων. Γενικά οι κολυμπητές εκεί πάνε λίγο πιο έτοιμοι, πιο... είναι σε καλύτερη κατάσταση όλοι. Επίσης, αναπομονώ να δω και το Μάικλ Φίλιπς, γιατί είναι μεγάλο μίδωλο. Και γενικά, ανυπομονώ, θέλω να ζήσω αυτή την κούρσα, την Ολυμπιακή κούρσα. Τόσα χρόνια, ας πούμε, περιμένω, δηλαδή, ήταν ένα στόχος ζωής. Μια σκητάλη από την οποία έχουμε προσδοκίες. Δεν ξέρω εσείς πώς περιμένετε αυτό το αγώνισμα. Γενικά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Οι χρόνοι συνεχώς κατεβαίνουν, οι αντίπαλοι μας είναι πάρα πολύ καλοί όλοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13ο χρόνο. Βάσει των χρόνων και βάσει της προηγούμενης Ολυμπιάδας είναι εφικτός ένας τελικός. Τώρα δεν θέλω να λέω κιόλας, αλλά θα το παλέψουμε. Νομίζω θα κάνουμε όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι πολύ δύσκολο, όπως σας είπα, δεν θέλω να λέω, αλλά θα το παλέψουμε για το τελικό. Η Ολυμπιακή προετοιμασία είναι πολύ δύσκολη? Εντάξει, όχι. Είναι όλα πάνε βάσει σχεδίου. Προσπαθούμε να είμαστε απλά πιο συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Είναι η τελική ευθεία, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Όλα πρέπει να γίνονται τέλεια και στην προπόνηση και στην αποκατάστασή μας και σε όλα. Δεν θα έλεγα ότι είναι δύσκολη, είναι διασκεδαστική.